Ανωδική πορεία καταγράφει τις τελευταίες ώρες η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, το οποίο παρασύρεται από το ηλιέλαιο, η τιμή του οποίου λόγω του πολέμου έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η αυξητική τάση που υπάρχει στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να είναι ένας παράγοντας που οφείλεται καθαρά και μόνο από τη μεγάλη αύξηση που έχει το ηλιέλαιο, το πυρηνέλαιο, τα λαμπάντε, γενικά με ό,τι λάδια χρησιμοποιούνται στην εστίαση, που μάλιστα ειδικά το ραφινέ έχει φτάσει να έχει στην Ευρώπη μεγαλύτερη τιμή που έχει το έξτρα παρθένο. Σήμερα λοιπόν που συζητάμε έχουμε μία στροφή των μεταποιητών στο εξαιρετικό παρθένο, φοβούμενη έλλειψη της αγοράς, και εκεί που μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη και στο ράφι, στο κάνουν μέσα ώστε να έχουν αποθέματα, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσουν ακόμα αυτές οι εχθροπραξίες, ούτε ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα στην αγροδιατροφή. Η ουσία όμως είναι ότι η εστίαση που επί το πλείστον χρησιμοποιούσε τα ηλιέλαια και τα εξευγενισμένα πυρηνέλαια, τώρα έχει βρεθεί σε ένα τέλμα λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των ελαιολάδων που προείπαμε, με αυτό να παρασύρει και το λάδι το δικό μας, και ό,τι τιμή και να δούμε τις επόμενες ημέρες, όλες είναι πιθανές. Στις τελευταίες πράξεις που έγιναν στη Λακωνία, η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου έφτασε στα 3,70 το κιλό, με πλέον μια περαιτέρω αύξηση να είναι πολύ πιθανή τις επόμενες ώρες. Όλα τώρα πια είναι πιθανά, διότι έχουμε μία... ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία και η όλη ιστορία που έχει διαδραματιστεί με τα ηλιέλαια και ειδικά με την εστίαση και η τιμή εκεί που έχει φτάσει, ακόμα και μία μεγαλύτερη άνοδο της τιμής άμα δούμε τις επόμενες ημέρες, θεωρώ ότι είναι μέσα στην αγορά. Σήμερα και τώρα πια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί οι παράγοντες, κυρίως ο παράγοντας του ηλιελαίου, είναι αυτός που ρυθμίζει αυτή τη στιγμή την τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Όλα πιθανά. Σε έναν πόλεμο είναι όλα πιθανά. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Ειδικά αυτή τη στιγμή τα άλλα λάδια, πυρηνέλαια, λαμπάντε και τα ραφινέ, είναι αυτά που παρασύρουν και το ελαιόλαδο προς τα πάνω. Στα τόσα χρόνια εργασίας που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, ποτέ μέχρι σήμερα αυτά τα λάδια δεν είχαν ξεπεράσει την τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Στην Ελλάδα ωστόσο τα αποθέματα είναι λίγα, καθώς η φετινή παραγωγή ήταν πολύ χαμηλή, ενώ την ίδια ώρα αρκετοί παραγωγοί έχουν πωλήσει το προϊόν με χαμηλότερες τιμές προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ήταν μια καλή χρονιά αλλά μικρή χρονιά, και τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι μειωμένα. Έτσι λοιπόν όλα είναι πιθανά που ότι μπορούν να συμβούν. Όντως το λάδι το οποίο έχει μείνει μέσα στις δεξαμενές των εργοστασίων, συνεταιριστικών και ιδιωτικών ανά την ελληνική επικράτεια, για την εποχή είναι λίγες.